Η κακοκαιρία μπορεί να φρέναρε για λίγο τις εργασίες στο μεγάλο έργο κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, όμως οι χωματουργικές εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως και οι μελέτες. Αυτό δήλωσε στην Κρήτη TV ο συντονιστής κατασκευών του έργου, Γιάννης Μαραγδάκης, ο οποίος εκτιμά ότι οι εργασίες στο βασικό κτίριο του μεγάλου αναπτυξιακού έργου θα είναι ορατές το επόμενο δίμηνο. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι χωματουργικές εργασίες και σε πλήρη εξέλιξη οι μελέτες. Ήδη έχει ξεκινήσει το κυρίως έργο, μπορεί να το δει κανείς γιατί το χωματουργικό είναι πολύ ορατό, αλλά νομίζω ότι και αυτό που μάλλον με ρωτάτε είναι πότε θα ξεκινήσει το τέρμιναλ, που είναι το βασικό κτίριο του αεροδρομίου. Βεβαίως, και ελπίζουμε ότι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή σε 2 μήνες. Περίπου. Πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Κρήτη, το χρειαζόμαστε και ελπίζουμε να είναι έτοιμο μέσα στα χρονοδιαγράμματα για να το απολαύσουμε και να το λειτουργήσουμε. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο εργοτάξιο, όπου συγκεντρώνονται δεκάδες μηχανήματα με τους κατασκευαστικούς ρυθμούς να είναι πλήρες στους επόμενους μήνες, οπότε θα εργάζονται περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι, ενώ σε επόμενη φάση πάνω από 1000. Εάν κάνετε μια βόλτα στο έργο, θα δείτε ότι έχει καθαριστεί καταρχήν όλος ο χώρος του διαδρόμου και έχουν προχωρήσει και οι οδοποιίες και προς ΝΟΑΚ και προς ΒΟΑΚ. Φαίνεται ότι το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο καιρός σας βοηθάει αυτό το χρονικό διάστημα? Όχι. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δουλεύουμε χωματουργικό, οπότε οι βροχές και τα νερά μας δημιουργούν πρόβλημα. Όσο πλησιάζουμε προς καλό καιρό, όσο πλησιάζουμε προς καλοκαίρι, τόσο θα αυξάνεται και ο κόσμος και οι δουλειές. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας παρακολουθεί στενά τις εργασίες και σε σχέση με τις οδικές συνδέσεις προς το αεροδρόμιο, με τις πιέσεις να εντείνονται για την κατασκευή επιπλέον κόμβων. Είναι ο δρόμος που συνδέει τον νότιο άξονα με το αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να δούμε μήπως καταφέρουμε να γίνει άλλος ένας κόμβος. Ο δρόμος που συνδέει το βόρειο δικό άξονα με το αεροδρόμιο, ο οποίος έχει ένα κόμβο μόνο, ένας κόμβος. Από τη Χερσόνησο δηλαδή που θα έρθει μέχρι εδώ έχει ένα κόμβο στο Καστέλι. Προσπαθούμε να μήπως καταφέρουμε να κάνουμε και δεύτερο. Εν τω μεταξύ, στα ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στην ευρύτερη περιοχή αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας. Ότι παράδειγμα, τι θα γίνει με το νερό? Ποιος θα μαζεύει τα σκουπίδια του αεροδρομίου? Τι θα γίνει με τον υδροφόρο ορίζοντα? Ωστόσο, μεγάλο αγκάθι αποτελεί η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, με τη σχετική μελέτη να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των δημοτών, οι οποίοι έζησαν πρωτόγνωρες καταστάσεις πλημμυρικών φαινομένων τους προηγούμενους μήνες. Ακόμα δεν έχει γίνει η μελέτη και δεν μιλάμε για την περιοχή μόνο πέριξ του αεροδρομίου και μετά να πνιγούμε από την άλλη μεριά. Για όλο το Δήμο χρειάζεται μια αντιπλημμυρική μελέτη. Δεν ξέρω. Καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει. Διότι για να γίνει πρέπει να γίνει μελέτη. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι με τις πρώτες βροχές επλήγησαν όλες οι καλλιέργειες και οι οικισμοί της περιοχής μας. Μένα με έβγαλε πυροσβεστική από μέσα από το σπίτι. Σε ποιο χωριό είσαστε? Σκλαβεροχώρη. Πότε είχε γίνει αυτό, θυμάστε? Ναι, την ημέρα του Μιχάλη Αρχαγγέλου. Ήδη πάθαμε ζημιά γιατί μπήκανε τόσες λάσπες. Δεν μπήκε μόνο νερό.